Συνεχίζουμε την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο της ενημέρωσής σας εν όψη των εκλογών της 21ης Μαΐου. Φιλοξενούμε στον Alpha News 95,5 την κυρία Βάτσα Μαρία. Η κυρία Βάτσα Μαρία είναι υποψήφια βουλευτής Δράμας, γραφίστρια στο επάγγελμα με την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Να την καλημερίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Βάτσα. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα και σε εσάς και στον κόσμο που μας ακούει. Σε αυτή την σύντομη έτσι κουβέντα που θα έχουμε, κυρία Βάτσα, θα ήθελα καταρχάς να μου πείτε ποια είναι η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Ποιες είναι οι βασικές της ουσιαστικά αρχές, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος? Φυσικά. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι η οργάνωσή μας, όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, η ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση. Ανήκουμε στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού και τροτσκισμού και φυσικά κατεβαίνουμε σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Mm-hmm. Τώρα τα ψηφοδέλτιά μας είναι πολύ διαφορετικά με των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, όπως φαντάζομαι θα καταλαβαίνετε κι εσείς. Μιλάμε για μια εργατική οργάνωση. Συμμετέχουμε εργαζόμενοι, φοιτητές, άνεργοι, φτωχά λαϊκά στρώματα και φυσικά συνδικαλιστές με ενεργή συμμετοχή μέσα στα κινήματα και μέσα στους αγώνες. Mm-hmm. Κυρία Βάτσα, ποια είναι η διαφορά σας ουσιαστικά από τα υπόλοιπα κομμουνιστικά κόμματα τα οποία κατεβαίνουν και σε αυτές τις εκλογές της 21ης Μαΐου? Τι είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά σας διαφοροποιεί από τα άλλα κομμουνιστικά κόμματα, είτε της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς όπως λέμε, αλλά ακόμη και από το ΚΚΕ το οποίο ουσιαστικά συμμετέχει στο κοινοβούλιο? Μάλιστα. Αρχικά, όπως σας είπα και πριν, εμείς μέσα από τους αγώνες μας προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε όλα τα συμφέροντα των εργαζομένων. Mm-hmm. Είμαστε κάθετοι σε αυτό και ξεκάθαροι ότι δεν υπάρχει καμία λύση με λόγια στη Βουλή. Γι' αυτό το λόγο κατεβαίνουμε και μόνοι μας, δεν κυνηγάμε τις εκλογικές συμμαχίες, ας πούμε, για κάποια θέση στη Βουλή ή το οτιδήποτε. Mm-hmm. 38 παράδειγμα, ας πούμε, μιας που αναφέρεται και το ΚΚΕ, να σας πω ότι το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή ψαρεύει σε κάποια πολύ θολά νερά του εθνικισμού με τα περίφημα κυρίαρχα δικαιώματα, όπως λέει και το ίδιο. Ψηφίζει αυτή τη στιγμή επιδόματα ντροπής των 600 ευρώ στην αστυνομία, λίγες μέρες αφότου έχει δεχτεί και τη δολοφονική επίθεση ο 17χρονος Ρωμά, ο Φραγκούλης. Mm-hmm. Δεν μπορούμε. Εκεί πέρα έχουμε κάποια πολύ διαφορετική στάση πάνω σε αυτό. Δεν θα μπορούσαμε να πάμε σε μια εκλογική συμμαχία και ούτε θέλουμε κάτι τέτοιο. Κατεβαίνουμε αυτόνομα ακριβώς για αυτό το λόγο, για να έχουμε κι εμείς το πρόγραμμά μας, να γνωρίσουμε, να μας γνωρίσει ο κόσμος και να έρθει να παλέψει μαζί μας. Τώρα, ας πούμε, μιας που και το Μέρα 25 εμφανίζεται σαν ένα αριστερό κόμμα, να μιλήσω πολύ λίγο και γι' αυτό. Στην ουσία μιλάμε για ένα αστικό κόμμα που πλασάρεται σαν το ΣΥΡΙΖΑ 2. Δεν υπάρχει κάποια ρήξη στο πρόγραμμά του. Χωρίς σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα δεν μπορεί να αλλάξει κάποια κατάσταση. Mm-hmm. Έχει μαζέψει εκεί πέρα όλους τους πρώην ΣΥΡΙΖΕΟΥς και είναι συνυπεύθυνος για όλες αυτές τις μνημονιακές πολιτικές. Mm-hmm. Αντίθετα, εμείς μαχόμαστε καθημερινά και είμαστε και κύριοι υπέρμαχοι της ενότητας στο δρόμο, της ταξικής ενότητας, με όλο τον κόσμο που θέλει να παλέψει μαζί μας, με αριστερές οργανώσεις που έχουν σαν κύριο σκοπό τα συμφέροντα των εργαζομένων. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η κύρια διαφορά μας. Τώρα η ερώτησή μου δεν θέλω να την εκλάβετε ως προβοκατόρικη, αλλά οφείλω να σας την κάνω, δεδομένου ότι σημειώνεται κυρίως από τα λεγόμενα αστικά κόμματα αυτό, ότι δηλαδή η ψήφος σε ένα μικρό κόμμα το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι μια χαμένη ψήφος. Τι απαντάτε λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο? Η μία ψήφο στην ΟΚΔΕ είναι μια χρήσιμη επιλογή, μια χρήσιμη ψήφος. Εμείς δεν ζητάμε από τον κόσμο μόνο να μας ψηφίσει και να μαυρίσει τα αστικά κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ που έχουν ψηφίσει από κοινού όλα τα μνημόνια, τις ιδιωτικοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή ψηφίζεται ο πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας, πετάει στο δρόμο όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Εμείς κατεβαίνουμε αρχικά για να καταγγείλουμε και να καλέσουμε τον κόσμο να παλέψει μαζί μας ενάντια σε αυτές τις ακραία νεοφιλελεύθερες και δολοφονικές πολιτικές της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που είναι συνυπεύθυνες για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, ενάντια στις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων. Πολύ πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, και το δυστύχημα, το έγκλημα, αν το πούμε και σωστά, στα Τέμπη, mm-hmm. Που έγινε στο βωμό του ιδιωτικού κέρδους.
να καταγγείλουμε τις πολιτικές της ακρίβειας που αυτή τη στιγμή μας ισοπεδώνουν και τα φορτώνουν όλες τις πλάτες μας, ενώ εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε καλά-καλά το νίκη μας, το μήνα, το σούπερ μάρκετ μας, τους πληστηριασμούς, όπως είπα και πριν, όλο αυτό το κράτος έκτακτης ανάγκης με την ακραία καταστολή, την καταστολή για τους εργαζόμενους, τους φοιτητές, με την πανεπιστημιακή αστυνομία, τον νόμο Χατζηδάκη που έρχεται και τσακίζει το 8ωρο και ποινικοποιεί κάθε μορφή αγώνα μας, την απεργία και ό,τι έχουμε σαν εργαζόμενοι, ή τις φιλοπόλεμες κυβερνήσεις. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο κατεβαίνουμε και καλούμε τον κόσμο όχι μόνο να μας ψηφίσει, αλλά να αγωνιστεί μαζί μας. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το οποίο εσείς θέλετε είναι μια συνειδητή ψήφος και όχι μια ψήφος αντίδρασης ουσιαστικά στα κόμματα εξουσίας, από ό,τι κατάλαβα. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό που λέμε εμείς ως ΟΚ δεν είναι ότι υπάρχει μια ουσιαστική λύση. Mm-hmm. Πρέπει και οφείλουμε να τιμωρήσουμε όλες τις προηγούμενες νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις και οι ίδιοι εργαζόμενοι να εφαρμόσουμε ένα ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας, mm-hmm. βάζοντας φρένο στις ιδιωτικοποιήσεις, να επιβάλλουμε ένα πλαφόν στις τιμές των βασικών αγαθών, να παλέψουμε ενάντια στην ακρίβεια και σε όλα τα προηγούμενα, την ανεργία, τη φτώχεια, τους πληστηριασμούς, βάζοντας στο επίκεντρο τα συμφέροντα των ίδιων των εργαζομένων, παλεύοντας ενάντια σε κάθε αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική. Και αυτό σοκ δεν το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέσα από τους αγώνες μας σε χώρους δουλειάς, γειτονιές, σχολεία, σχολές. Οι αγωνιστές της ΣΟΚ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, βρισκόμαστε και βρισκόμασταν πάντα, γιατί έχουμε και μια μεγάλη ιστορία σαν οργάνωση, στην πρώτη γραμμή των αγώνων, είτε αυτή είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, με όπλα μας, όπως σας είπα και πριν, την διαδήλωση, την κατάληψη, την απεργία. Κυρία Βάτσα, ποια είναι η θέση σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή φαντάζομαι ότι σας το ρωτούν και αυτό, έτσι, με δεδομένο ότι η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει υπογράψει συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η θέση της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος για την σχέση ουσιαστικά της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Λοιπόν, σε αυτό να σας πω ότι, όπως σας είπα και πριν, η ρήξη δεν μπορεί να έρθει ούτε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στο ευρώ. Mm-hmm. Αυτοί μας έχουν βάλει, μας έχουν πνίξει αυτή τη στιγμή, επιβάλλοντάς μας μέτρα, μνημόνια, πολιτικές λιτότητας, mm-hmm. και τα φορτώνουν όλα πάνω στις πλάτες των εργαζομένων. Αυτό που λέμε εμείς είναι πως για να καταφέρουμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και οι εργαζόμενοι να σταματήσουμε πλέον να ζούμε σαν δούλοι, είναι πως πρέπει να βγούμε από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια άμεση πάυση των πληρωμών, με διαγραφή του χρέους έξω από το ΝΑΤΟ και τις βάσεις των Αμερικάνων, να πάρουμε τον πλούτο από τους καπιταλιστές. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή να πληρώσουν οι πλούσιοι. Mm-hmm. Να προχωρήσουμε σε μια γενναία αύξηση της χρηματοδότησης για τη δημόσια υγεία, για τη δημόσια παιδεία, για την ασφάλιση, με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, με εθνικοποίηση της ενέργειας, της εθνικοποίηση στις συγκοινωνίες, στο νερό και στους τομείς κλειδιάς όλης της οικονομίας της Ελλάδας, κάπου από έναν εργατικό και από έναν κοινωνικό έλεγχο. Φαντάζομαι όλα αυτά μέσα στο ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνονται να γίνουν. Φαντάζομαι, κυρία Βάτσα, ότι ανάλογη είναι και η θέση και οι προτάσεις της ΟΚΔΕ για την εξωτερική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, αλλά και γενικότερα για τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, έτσι, και σε επίπεδο παγκόσμιο και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αλλά και σε επίπεδο γειτονιάς, όπως λέμε, με την Τουρκία, με την Βουλγαρία, κυρίως βεβαίως με την Τουρκία, δεδομένου ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, όπως γνωρίζετε και εσείς. Αυτή τη στιγμή αστικές κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα ασκούν μια φιλοπόλεμη πολιτική, mm-hmm. που μας μπλέκουν όλο πιο βαθιά στον πόλεμο, είτε με όλα αυτά τα θέματα που εμφανίζουν με την Τουρκία, μια φιλοπόλεμη πολιτική που εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τους Τούρκους εργάτες. Μας έχουν μπλέξει ακόμα πιο βαθιά στον πόλεμο στην Ουκρανία και μας έχουν μετατρέψει σε μια απέραντη βάση του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αυτές οι κυβερνήσεις και αυτές οι πολιτικές μας οδηγούν στην απειλή μια στρατιωτική σύγκρουση με την Τουρκία. Αυτό δεν μπορεί να κάνει καλό ούτε στους Έλληνες εργαζόμενους, ούτε στους Τούρκους. Είναι καθαρά για τα συμφέροντά τους.
Μάλιστα. Κυρία Βάτσα, τελειώνοντας, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι και η δική σας η θέση, η δική σας προσωπικά, έτσι. Από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, είσαστε γραφίστρια, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό είναι το επάγγελμά σας. Ζείτε, φαντάζομαι, και εργάζεστε εδώ στη Δράμα. Ποια είναι η θέση σας για τη Δράμα? Πώς βλέπετε τη Δράμα ουσιαστικά και πώς βλέπετε τη Δράμα μέσα από την δική σας οπτική, έτσι θα ήθελα να μου πείτε. Αρχικά, εγώ αυτή τη στιγμή μένω στη Θεσσαλονίκη, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ναι. Δεν μένω στη Δράμα, αλλά ούτως ή άλλως αυτό που παλεύουμε σαν οργάνωση, σαν ΟΚΔΕ, είναι να παλεύουμε για μια ανθρώπινη ζωή για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Είτε είναι στη Δράμα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε ακριβώς, όπου και να είναι, ακριβώς τα ίδια βάσανα έχουμε, ακριβώς τις ίδιες επιθέσεις δεχόμαστε, οπότε παλεύουμε για όλους μας. Φυσικά αντιμετωπίζουμε και την ανεργία, ας πούμε. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα δημόσιων παραγωγικών επενδύσεων. Αυτά δεν θα γίνουν με κανένα αστικό κόμμα, ούτε μέσα από τη Βουλή. Χρειαζόμαστε μια κοινωνική ανατροπή, μια δομή εξουσίας, στην ουσία μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα στηρίζεται στους αγώνες και στην αυτοοργάνωσή μας. Που θα λειτουργεί με εκπροσώπους αιρετούς και ανακλητούς και θα ανοίξει τον δρόμο για τον ίδιο τον σοσιαλισμό. Αυτός είναι ο αγώνας που κάνει η ΟΚΔΕ. Παλεύουμε για να οικοδομήσουμε μια επαναστατική δύναμη, μια νέα επαναστατική δύναμη. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο καλούμε και τους νέους, τους εργαζόμενους, τους φτωχούς να στηρίξουν την οργάνωσή μας αυτές τις εκλογές, αλλά και να παλέψουν μαζί μας. Στην ουσία για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Βάτσα, και να σας ευχηθώ καλό προσωπικό αγώνα. Την καλημέρα μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.